ήταν ένα γεγονός το οποίο αν μπορούμε να δούμε λίγο την, να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για την περιοχή αυτή, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν εκείνη τη στιγμή εργαζόμενοι και δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Πλην όμως σήμερα το χωριό βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση και οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση. Λίγες μέρες, μία μέρα μάλλον πριν γίνει το συμβάν της μεγάλης κατολίσθησης, είχε συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμιντέου και τότε παρευρέθηκαν εκτός από τους συμβούλους και κάποιοι από εμάς τους περιφερειακούς συμβούλους και εκφράστηκαν κάποιες απόψεις σχετικά με το τι έπρεπε να γίνει. Εκεί βέβαια οι εξελίξεις μας προλάβανε, αλλά είχε αποτυπωθεί η άποψη από τους περισσότερους ότι πλέον ο Δήμος Αμιντέου θα έπρεπε να προχωρήσει πέρα από τις ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο και κάποιες νομικές ενέργειες, τόσο για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την μετεγκατάσταση, ο νόμος για το οποίο υπάρχει ήδη από το 2011, όσο και για την προστασία της ζωής και της ιδιοκτησίας των κατοίκων. Δυστυχώς οι εξελίξεις έτρεξαν πολύ γρήγορα και την επόμενη μέρα έγινε το συμβάν αυτό. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, εγώ το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το θέμα των αργύρων δεν είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για αντιπολίτευση, είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο αναδεικνύει διαχρονικές ευθύνες και παραλήψεις. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός. Εγώ το είχα πει πολλές φορές όταν υπηρετούσα και από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι πέρα από τις παραλήψεις σε πολιτικό επίπεδο, ότι οι υπηρεσίες οι οποίες είναι καθήλυνα αρμόδιες για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στα ορυχεία, το βλέπουμε και στα εργατικά ατυχήματα που δυστυχώς συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία, απουσιάζουν παντελώς. Είχε γίνει μια προσπάθεια, προσωπική προσπάθεια τότε από εμένα, εκτός από την εντατικοποίηση των ελέγχων στα ορυχεία, με πρώτο οφείλω να πω το ορυχείο της Αχλάδας, το οποίο αντιμετωπίζει σχεδόν τα ίδια προβλήματα σε πιο πρώιμο επίπεδο με το ορυχείο των Αναργύρων, να κινητοποιηθούν οι υπηρεσίες εκείνες που είναι σε κεντρικό επίπεδο καθήλων αρμόδιες, δηλαδή επιθεώρηση μεταλλίων και επιθεωρητές περιβάλλοντος, που πλέον επί της ουσίας είναι μια υπηρεσία. Παρόλα τα έγγραφα και τις επικοινωνίες που είχαμε κάνει και τότε με αφορμή το ορυχείο της Αχλάδας είχαμε ζητήσει να επισκεφθούν οι υπηρεσίες αυτές όλο το ενεργειακό λεκανοπέδιο, οι προσπάθειές μας αυτές δεν εισακούστηκαν. Πολλές φορές μάλιστα φαινόταν και περίεργο στις υπηρεσίες αυτές το ότι είχε ζητηθεί από έναν αυτοδιοικητικό κάτι τέτοιο. Απλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου, και επειδή με αφορμή τους ανάργυρους βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη, μια έντονη πρωτοβουλία από διάφορα και κόμματα και αυτοδιοικητικούς, ότι δεν έχει σημασία αν ένα πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε μετά, αλλά έχει σημασία να μπορούμε να το προλαμβάνουμε. Δεν θεωρώ ότι σε αυτή τη στιγμή πρέπει κανένας να πανηγυρίζει για το ότι δεσμεύτηκε ο κύριος Σταθάκης ότι θα εκδώσει το Προεδρικό Διάταγμα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει και ήδη έχει αργήσει, και φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι έναυσμα να αναζητηθούν ευθύνες, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικό, αλλά να αναζητηθούν ευθύνες και σε αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες είναι αρμόδιες. Υπενθυμίζω ότι πριν λίγο καιρό δικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για το ορυχείο της Αχλάδας, μια ανάλογη περίπτωση όπου ήδη εμφανίζονται φαινόμενα ρογμώσεων, και η επιθεώρηση μεταλλίων αποφάσισε να προβεί στην μείωση του ορίου ασφαλείας στα 100 μέτρα από τις οικίες των κατοίκων, χωρίς να έχει έρθει στην περιοχή και να έχει κάνει καμία αυτοψία. Ανέκρινε μία μελέτη, χωρίς να κάνει ίδια καμία αυτοψία. Τα φαινόμενα αυτά και οι παραλήψεις φυσικά και θα οδηγήσουν και σε άλλα τέτοια δυσάρεστα συμβάντα, τα οποία πλέον, αν δεν καταγγελθούν, αν θέλετε, και είναι σκληρή η λέξη που χρησιμοποιώ, και από τους πολιτικούς της περιοχής μας και σε κυβερνητικό επίπεδο, αν δεν ληφθούν σοβαρά, δεν θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν με σοβαρότητα και απευθυνότητα.